Εφιαλτικές ώρες έζησαν νωρίς το πρωί οι κάτοικοι της Ουρανούπολης. Οι πυρηνές γλώσσες απείλησαν τον οικισμό και η πυροσβεστική ζήτησε την εκένωσή του. Εκένωση τελικά δεν έγινε, ωστόσο απομακρύνθηκαν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καθώς η ατμόσφαιρα από τον πυκνό καπνό ήταν αποπνικτική. Μεταφέρθηκαν στην παραλία της Ιερισσού. Μόνο δεν έχουμε καταστροφή σπιτιού, έχουμε αγρυπνίες μόνο που έχουν καταστραφεί. Βεβαίως οι καταστροφές όσον αφορά ελαιώνες και δασικές εκτάσεις είναι απεριόριστες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, μέχρι αυτή την ώρα έχουν καεί περισσότερα από 10.000 στρέμματα. Στην πυροσβεστική έχουν γίνει καταγγελίες ότι πρόκειται για εμπρισμό. Αξιωματικοί του ανακριτικού τμήματος τις ερευνούν. Τεράστιες είναι οι καταστροφές στην Αρκαδία. Περίπου 30.000 στρέμματα δασικής και αγροτικής έκθεσης έχουν γίνει στάχτη. Ζημιές έχουν προκληθεί σε σπίτια όπως αυτό που βλέπετε στην κοινότητα Ρούτσι, ενώ καταστράφηκαν αγρικίες, καλλιέργειες, μελίσια και μαντριά. Όταν έφτασε η φωτιά, βέβαια, δεν μπορούσαμε να κάτσουμε άλλο. Πήγαμε στο υπόγειο από κάτω. Ναι. Και μπήκαμε να γλιτώσουμε, γιατί οι φλόγες ήταν πολύ μεγάλες με ταχύτητα που είχε. Οι φλόγες μπορεί να ήταν και 40-50 μέτρα. Για την πυρκαγιά στο Ανεμοδούρη συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα ένα 45χρονος μετά από μαρτυρίες κατοίκων ότι πέταξε τσιγάρα στο σημείο. Η ύφεση παρουσιάζει από το πρωί το μέτωπο της φωτιάς στο Σολομό Κορινθίας. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες τα ξημερώματα έφτασε στην Εθνική Οδό στα διόδια του Σπαθοβουνίου. Η κυκλοφορία είχε διακοπεί για αρκετές ώρες. Κόλασε. Από το, κακό στο χειρότερο. Μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης έγινε έτοιμα συνδρομή εναέριων μέσων από το εξωτερικό. Λόγω όμως των πυρκαγιών που μένονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν υπήρξε απάντηση. Η Σερβία προσφέρθηκε να στείλει ένα ελικόπτερο για την φωτιά στο Άγιο Όρος.